Έχω φέρει σήμερα να οργανώσουμε και να κανονίσουμε τα της κουζίνας. Δεν πιστεύω ότι τελείωσε. Όχι, έγινε κάτι, γιατί είναι καινούργιο ρε φίλε ψυγείο. Για ποιο λόγο δηλαδή να μου το βαρέσουν και να μου το χτυπήσουνε. Θα φτιάξουμε νιόκι με κοτόπουλο. Αυτό όμως που μπορώ να σας δείξω για την ώρα είναι τα χρώματα που έχουμε διαλέξει στα υπνοδωμάτια. Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνεις, είσαι καλά, είσαι καλά, είσαι καλά. Καλά είσαι. Πού είμαστε? Πού είμαστε? Σήμερα ήρθε η μέρα. Είναι αυτή η μέρα που θα φτιάξουμε το πρώτο μας καφέ εδώ στο καινούριο σπίτι. Moving day is very close. Πιο close από ό,τι πιστεύετε. Και ξεκινάμε σιγά σιγά να φέρουμε πραγματάκια. Έχω φέρει σήμερα να οργανώσουμε και να κανονίσουμε τα της κουζίνας. Την καφετιέρα πρώτη. Αυτό εδώ πέρα με τις κάψουλες έχω φέρει. Έχω φέρει διάφορα snacks να οργανώσουμε. Έχω φέρει πάρα πολλά πράγματα και να κάνουμε και ένα αλφα refill στο ψυγείο μας. Ας ξεκινήσουμε αυτή την υπέροχη και ενθουσιαστική ημέρα για μένα. Ενθουσιαστική, lol. Λέω την καφετιέρα, ρε παιδιά. Να την βάλουμε εδώ, γιατί έχει και μπρίζες εδώ πέρα. Οι οποίες μπρίζες, by the way, είναι πανέμορφες. Κοίτα εδώ, είναι μαύρο και εδώ πέρα που ανάβει φωτάκι είναι λευκό. Τσαχπινιά. Λέω λοιπόν η καφετιέρα για αρχή να μπει εδώ και δίπλα ακριβώς να μπουν αυτά εδώ πέρα με τις κάψουλες. Όλα αυτά βέβαια θα αλλάχτουν. Δηλαδή δεν θα είναι η τελική τους θέση, ξεκάθαρα. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το τέλειο πρώτο πλάνο refill της θήκης καψουλών. It feels so good να είναι σχεδόν γεμάτη. Πάμε τώρα σε κανένα snack, γιατί δεν έχουμε τίποτα από snacks εδώ πέρα να τρώμε όταν ερχόμαστε. Που ερχόμαστε πλέον πολύ συχνά, γιατί πρέπει να καθαρίζουμε, έχουμε πεθάνει στο καθάρισμα, στο σφουγγάρισμα. Αφήστε τα, σας λέω καλύτερα. Είπαμε να μην προσλάβουμε γυναίκα να μας καθαρίσει, γιατί πολλοί μου στέλνετε στο Instagram και μου λέτε Μαριάννα, να πάρετε μια γυναίκα να σε καθαρίσει το σπίτι, γιατί είναι το πιο λογικό. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να το καθαρίσει, γιατί έχει αυτή τη σκόνη την πάρα πολύ λεπτή. Η οποία παιδιά για να φύγει είναι διάολο, σας το λέω. Αλλά δεν θέλω να πάρουμε γυναίκα. Πρώτον, γιατί μπορούμε μόνοι μας, οπότε why not. Και δεύτερον, επειδή ρε παιδί μου, όσοι μου έχουν πει για μετακομίσεις και τα λοιπά, έχουν όλοι πρόβλημα με αυτό το θέμα. Δηλαδή, κάποια ζημιά του έχει κάνει. Ας πούμε, στην αδελφή μου που είχαν μάρμαρο κάτω, δεν ξέρουμε τι τη έβαλε και το θάμπωσε το μάρμαρο. Οπότε, εμείς που έχουμε μαύρες βρύσες, μαύρα πούμολα και είναι λίγο ευαίσθητα, δεν το ρισκάρουμε, να σου πω την αλήθεια. Πάμε στα snack. Πού να βάλω τα snack, πείτε μου. Αχ, εδώ θα τα βάλω, σε αυτό το πέρα το ντουλαπάκι. Έχουμε εδώ λοιπόν ένα τουλαπάκι εδώ κάτω. Ταραν! Εδώ κάτω έχουμε κάποια καθαριστικά και χαζομαρίτσες. Οπότε εδώ θα βγουν τα σνακ μας. Θα βάλουμε εδώ ένα my protein. Και άλλο my protein. Και άλλο my protein. Και έχουμε στοκάρει τώρα μέχρι να μετακομίσουμε. Πάμε τώρα στο ψυγείο. Λοιπόν, το ψυγείο μας κάνανε κάποιος από τους εργάτες μια μαλακία. Μας χτυπήσανε το ψυγείο. Ήταν πολύ σαν. Ήρθα για να το καθαρίσω και το βλέπω και συγχύστηκα. Μανέβη και στο κεφάλι. Το χτύπημα είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε. Έχει φύγει το χρώμα της χειρολαβίας. Τώρα δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά. Να το. Μωρή Μαριάννα, εντάξει, κλάιν, δεν έγινε κάτι. Όχι, έγινε κάτι. Γιατί είναι καινούργιο ρεφιλε ψυγείο. Για ποιο λόγο δηλαδή να μου το βαρέσουν και να μου το χτυπήσουν. Αν ήταν δικό του, θα το βαράγανε. Αν ήταν δικό του, βαράγανε. Άντε, μην αρχίσω τώρα. Και συγχύστηκα λοιπόν. Εντάξει, θα πρέπει να το υπομείνουμε. Θα πρέπει να το κοιτάζουμε και να θυμόμαστε αυτή τη σύγχυση. Τέλος πάντων. Το ψυγείο μας λοιπόν, παιδιά, έχει συνδεθεί. Είναι εν λειτουργία. Έχει και παροχή νερού πλέον. Οπότε ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Παγάκια. Και έχω φέρει πραγματάκια. Αυτά εδώ για να γεμίσουμε το ψυγείο. Πω άδειο είναι. Θα τα κάνουμε χρώμα. Color coordinated θα τα κάνω. Και έχεις μπει σε κάποιο κατάστημα τέλος πάντων. Μετά έχω φέρει τα απολύτως απαραίτητα για το να φτιάξουμε πράγματα. Τα οποία είναι ένα τέτοιο με στιγμιαίο καφέ. Ένα άδειο βαζάκι μαζί με κάτι σκούπς που έχω πάρει από το Amazon. Και το καλύτερο, τη μάτσα μας. Τη μάτσα, το μάτσα, τέλος πάντων αυτό. Μα δείτε τι ωραία που ταιριάζουν τα χρώματα αυτά πάνω στον πάγκο μας. Και πού να τα βάλω αυτά τώρα επίσης. Α, θα τα βάλω εδώ πάνω, ρε. Πάμπι, είναι τέλεια! Κοίτα! Ουάου! Αχ, ενθουσιάστηκες πολύ, βλέπω. Η ώρα που όλοι περιμένατε... Έφτασε! Είναι εδώ! Δεν το πιστεύω. Πού είναι ο καφές σου? Ο καφές σου και εμάς. Γιατί ο καφές μας. Ένα ποτήρι έχουμε αυτή τη στιγμή. Σερβίρεται αμέσως. Τώρα. Αν είναι κάτω-κάτω, δεν φαίνεται στην κάμερα.
Λοιπόν, έχω πάρει αυτό το ποτήρι. Είναι ολοκένουργιο. Δεν το έχω ξαναχρησιμοποιήσει. Το έχω πάρει, παιδιά, από ένα site. Το οποίο εσείς μου προτείνατε. Φρόντα λίγο σκάμ λίγο στην αρχή και δοκίμασα και πήρα μόνο λίγα πραγματάκια. Πάμφινο, βέβαια, έτσι, εντάξει. Και έχουν έρθει καλά, οπότε όλα good. Και θα φτιάξουμε τον πρώτο μας καφέ. Βάλε το μοντάζ, ρε κουμπάρα, με τον καφέ. Βάλε το, βάλε το. ASMR. Έτοιμος! Ναι! Πρώτος καφές μας, αγάπη μου! Χαίστον! Δεν μπορώ να έχω την τιμή. Ναι, είναι για σένα. Είναι δυνατόν. Ωραία, πρώτη γουλιά εγώ, δεύτερη εσύ. Εντάξει. Αχ. Μυρίζει νέο σπίτι. Θα κλάψω, πάμπι. Αγάπη μου, συγκρατήσω. Ωραίος είναι. Δεν το περίμενα. Είναι όνειρο και πόσο aesthetic το ποτηράκι αυτό. Θα γίνει το καινούργιο αγαπημένο μας. Θα παραγγείλω 5. Είναι πολύ περίεργο και ταυτόχρονα πολύ όμορφο αυτό το συνέστημα του. Καινούργια ρουτίνα βασικά. Θα πρέπει να. Όχι, θα πρέπει. Θα έχουμε εδώ μια καινούργια ρουτίνα. Τελείως καινούργια σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει τόσο καιρό. Και είναι κάτι δικό σου. Είναι κάτι αυτό, δικό μας. Αυτό είναι το πιο δικό μας. Λιλίτσα! Λιλίτσα! Αχ, μόνο δεν πιστεύω ότι τελείωσε. Δεν πιστεύω ότι τελειώνει. Είναι σοκ. Αυτή τη στιγμή θέλω να σας ανακοινώσω ότι βρισκόμαστε στο καινούριο μπάνιο, το οποίο δεν μπορείτε να δείτε εσείς ακόμα. Μόνο οι λίγοι και εκλεκτοί που ήταν στο Instagram είχαν την ευκαιρία να δουν το μπάνιο και σχεδόν ολόκληρο. Ήταν πολύ μεγάλο το spoiler. Είναι πολύ στο Instagram, αγάπη μου, αλλά μπορεί να γίνουν ακόμα περισσότεροι. Παιδιά, ειλικρινά χάσατε. Γυρίσαμε την πρώτη μας χορηγία στο καινούργιο μπάνιο και φρικάρατε, δηλαδή το πόσα μηνύματα λαμβάνω αυτό το τελευταίο 24ωρο για το καινούργιο μπάνιο, πόσο τέλειο είναι και πώς το καταφέραμε και τι είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε, είναι shocking. Όσοι λοιπόν το πετύχατε, γράψτε μου από κάτω σε ένα σχόλιο και συγχαρητήρια. Μπράβο σας, είσαστε από τους εκλεκτούς, από τους γνήσιους κουμπάρους και κουμπάρες. Οι υπόλοιποι κάντε υπομονή σε καμιά δύο εβδομάδες που έχω τραβήξει το βίντεο ολοκληρωμένο. Θα τα δείτε όλα. Είναι μούρλια όμως. Αυτό όμως που μπορώ να σας δείξω για την ώρα είναι τα χρώματα που έχουμε διαλέξει στα υπνοδωμάτια. Το ένα λοιπόν υπνοδωμάτιο είναι αυτό, το οποίο θα γίνει και το γραφείο μου και έχουμε επιλέξει αυτό το χρώμα. Όχι κεραμιδί, όχι σαν πιο μήλο, όχι ροζ. Δεν ξέρω πώς να το πω αυτό το χρώμα, να σου πω την αλήθεια, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο και δεν είναι πάρα πολύ ωραία με τον μπρονζέ καθρέφτη που έχουμε εδώ πέρα στην τουλάπα. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το χρωματάκι μας. Τι ωραία! Καλά. Και το πλάνο για αυτό το δωμάτιο, το οποίο θα εκτελεστεί όσο πιο σύντομα γίνεται, μη σου πω και αυτό το Σαββατοκύριακο, είναι να έρθει εδώ πέρα ένα γραφιάκι μικρούλι. Εδώ λοιπόν στη γωνία θα μπει γραφείο, εδώ πέρα θα μπει μια βιβλιοθήκη, εδώ πέρα θα μπει μια σιρταριέρα. Γενικώς τα πράγματα είναι λίγο στενά, ρε παιδί μου, αλλά θα προσπαθήσουμε να το κρατήσουμε όσο πιο μήνυμα γίνεται. Οι ντουλάπες βρίσκονται σε αυτήν εδώ πέρα την κατάσταση. Έχουμε αγοράσει κρεμάστρες γιατί θα φέρουμε αυτό το Σαββατοκύριακο όλα τα χειμωνιάτικά μας, τα οποία προφανώς δεν φοράμε στο κατά καλό καιρό. Οπότε θα ξεκινήσουν να γεμίζουν οι ντουλάπες μας. Και πάμε και στο υπνοδωμάτιο, στο actual υπνοδωμάτιο, να δείτε τι χρώμα έχουμε διαλέξει. Τάντα! Διαλέξαμε κάτι πολύ πιο ήσυχο στο υπνοδωμάτιο. Ακριβώς επειδή είναι υπνοδωμάτιο και θες λίγο κάπως, επειδή μου, να ηρεμείς εδώ, κάπως να χαλαρώνεις, κάπως να είναι λίγο πιο ήσυχα τα πράγματα. Οπότε διαλέξαμε αυτό το απαλό πρασινάκι και γύρω-γύρω-γύρω ένα πολύ ανοιχτό χρώμα πράσινο γαλάζιο. Είναι πολύ ανοιχτό χρώμα, όμως δεν το καταλαβαίνεις καν στην κάμερα. Οπότε εδώ που βλέπετε το χρώμα είναι το προσκέφαλο του κρεβατιού που θα μπει, που την έχουμε ήδη το κρεβάτι, δηλαδή δεν θα αλλάξει καθόλου. Και από εδώ πέρα είναι η ντουλάπα μας της χρεοδοκάμαρας. Έχουμε διαλέξει την εδώ πέρα ντουλάπα να έχουμε ένα τεράστιο καθρέφτη, όπως ξέρετε, για όλα τα outfit check. Και ταιριάζει πάρα πολύ το χρώμα αυτό με τη ντουλάπα, γι' αυτό μου αρέσει. Τι έχουμε εδώ πέρα μέσα, ένα σας ξέρει. Α, δεν έχουμε σχεδόν τίποτα. Ανυπομονώ σε αυτό το δωμάτιο να μπει το κρεβάτι. Εδώ πέρα στη γωνία, λίγο πριν βγεις προς τον μπαλκόνι, θα βάλουμε τον καθρέφτη που έχουμε, το μεγάλο. Εδώ έχουμε μπρίζες και από εκεί κάτω έχουμε μπρίζες και από εκεί πέρα έχουμε μπρίζες. Μπρίζες υπάρχουν. Can't wait. Θέλω να βρω πώς λειτουργεί η λειτουργία WiFi που έχει το ψυγείο αυτή τη στιγμή. Κάτι, έχεις κατεβάσει μια εφαρμογή στο κινητό και κάνεις διάφορα, τέλος πάντων. 1, 2, 3. Όχι. Αφού λέει πατήστε το κουμπί WiFi στο ψυγείο για 3 δευτερόλεπτα. Το κουμπί λέει μπορεί να βρίσκεται μέσα στο ψυγείο. Πώς βρίσκεται μέσα στο ψυγείο ένα κουμπί? Πάμε 3 δευτερόλεπτα. 1, 2, 3. Ααα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 α.
Ωραία, είναι ενεργό το WiFi. Εντοπίστε τη συσκευή μέσω WiFi. Γιατί είναι όλα τόσο δύσκολα στο μυαλό μου. Περίεργα πράγματα. Συνδεθήκατε, λέει. Κρατήστε το smartphone κοντά στο ψυγείο. Τα νεύρα μου. Νιώθω πολύ χαζή αυτή τη στιγμή που δεν μπορώ να το κάνω. Θα το βρω όμως. Λοιπόν, το βρήκα, μωρό μου, το συνέδεσα! Μόνη μου! Σου έχει ουσιαστικά τις ρυθμίσεις του ψυγείου, πόσους βαθμούς Κελσίου είναι αυτή τη στιγμή το ψυγείο. Ας πούμε, η ψήξη είναι 3 βαθμούς και η κατάψυξη μείον 18. Οπότε αυτό σε βολεύει πάρα πολύ για όταν φεύγεις διακοπές και θες να ελέγξεις, ρε παιδί μου, τυχαίνει να θέλεις να ελέγξεις τη φάση, τι γίνεται. Για την περίπτωση που έχει πέσει το ρεύμα, αγάπη μου. Ναι. Ε, και έχεις λείπεις διακοπές. Σου τελειδοποίηση, έχει αλλάξει θερμοκρασία, σου λέει. Ή έχει αφήσει ενεργό το ψυγείο, σου τελειδοποίηση, σου λέει τι γίνεται. Και μπορείς να αλλάξεις και τη θερμοκρασία εσύ σε ό,τι βαθμούς θέλεις γενικώς. Έχει μια λειτουργία που λέει Express Freeze, το οποίο άμα το πατήσω τι κάνει άραγε. Άνοψε ένα λαμπάκι εδώ! Ρε μπαμπι, είναι Express Freeze για το τέτοιο, για το νερό. Σωρά. Και για το παγάκια νομίζω, ναι. Και σου έχει λέει να κάνεις και Smart Diagnosis για την υγεία του ψυγείου σου, τέλος πάντων. Και για το φίλτρο, πόσο καιρό θέλει για αλλαγή. Έλα. Έλα, ιδέες. Ιδέες. Και τώρα θα βάλω παγωμένο νερό, παιδιά. Εντάξει, θέλω να σου πω ότι αυτό το σύστημα εγώ με το νεράκι επέλεξα αυτό το ψυγείο γιατί έχει αυτό το πράγμα με το νεράκι. Και αυτό το πράγμα με το νεράκι το έχουν μόνο τα δίπορτα ψυγεία. Ε, τα υπόλοιπα, τα οποία είναι με μία πόρτα που έχουν αυτό το πράγμα, πρέπει εσύ να γεμίζεις το νερό. Δεν έχει απευθεία σύνδεση. Είναι ρατσισμός αυτό το πράγμα. Είναι ρατσισμός full, παιδιά. Στα μονόπορτα ψυγεία είμαστε κατά σε αυτό το πράγμα. Αλλά τι να κάνουμε, και εμείς συμβιβαστήκαμε και πέσαμε θύμα του. Κάποια εταιρεία να αρχίζει να φτιάχνει, παρακαλώ, ψυγεία μιας πόρτας που να μην χρειάζεται εσύ να γεμίζεις, να ανοίγεις κάθε φορά και να γεμίζεις μέσα ένα δοχείο για να γεμίζει από ένα νερό, τέλος πάντων. Ακούστε με και δεν θα χάσετε, λεφτά θα βγάλετε. Θα σου πω εγώ, πελατάκι θα σου γίνω κατευθείαν. Οπότε έλεγα ότι είχα δει στο σπίτι τη φίλη μου τη άλλη παιδιά αυτό το πράγμα. Και από τότε που το είδα, είχα πάρει τηλέφωνο τον Μπάμπι μέσα στο κίνητο, εκείνο το πεντάλεπτο. Το θυμάμαι σαν χθε, μάλλον το θυμάσαι. Και σου λέω, Μπάμπι, η Θάλια εδώ έχει αυτό το πράγμα στο ψυγείο που βάζει κατευθείαν παγωμένο νερό. Και εμεί αυτό θα έχουμε. Και πήραμε τελικά και με παγάκια και κάνουμε και θρηματισμένο πάγο. Τώρα θα φύγουμε, πάμε να κάνουμε κάποιες δουλίτσες στο στούντιο, τις οποίες θα δείτε σε βίντεο διαφορετικό. Εννοείται. Το βράδυ θα επανέλθουμε όμως εδώ, τον για κάνουμε. Να κάνουμε το πρώτο μας μαγείρεμα. Όχι. Γιατί είναι στο φούρνο. Κάνεις καφέ. Θα το κάνουμε οι δυο μας, παιδιά, εδώ. Μπάμπης έχει κανονίσει. Τα λέμε μετά. Λοιπόν, φέραμε σκεύη και πραγματάκια για να μαγειρέψουμε εδώ το πρώτο ever φαγητό, κανονικό ρε παιδί μου, φαγητό. Βλέπετε έτσι κομμάτια, επειδή έχουν βάψει κιόλας εδώ πέρα μέσα και να έχει πιάσει ένα χρονογεύλος, μια ντάγκλα και με κάπως αου. Το πράγμα έχει κάπως έτσι, θα φτιάξουμε νιόκι με κοτόπουλο, το οποίο έχω στο ψυγείο. Τα-τα! Νιόκι με κοτόπουλο λοιπόν, μητής. Πώς θα το φτιάξουμε τώρα αυτό το πράγμα, θα μου πεις όμως. Α, μωρό μου, κοίτα. Θα βάλω σε χρήση αυτό εδώ πέρα. Αυτό το σιρταράκι. Θα βάλω εδώ πάνω το ξυλοκοπείς. Θα φιλετάρω τα φιλέτα μας. Δεν κάνει να βρέχει το μισό το κόμμα το ξυλοκοπείς. Δεν θα το βρέξω. Ο Μπάμπης Δεσμεξή είναι τώρα suspicious σε όλα τα πράγματα. Θα φιλετάρω λοιπόν τα κοτοπουλάκια μας. Έλα ρε, γίνεται δουλίτσα εδώ πχάμω. Μαλακία κάναμε, air fryer που να φέρουμε. Έχει έρθει και ο Μάιλ εδώ και μας κοιτάει με μια απορία σε φάση, συγγνώμη, τι συμβαίνει εδώ. Εντάξει, έχω καιρό να έρθω, αλλά έχουν γίνει πολλές αλλαγές σε τόσο καιρό που έχω να έρθω. Τι κάνατε εδώ πέρα, τι το έχετε κάνει εδώ πέρα, American Bar μου το έχετε κάνει εδώ. Εδώ ήταν αλάνα, εγώ και έπιζα και έτρεχα. Έτσι λέει μέσα του, σίγουρα. Είμαι 100% σίγουρη. Αν ναι, μια λάμπα να βεσβήνει πίσω στο υπνοδωμάτιο φαίνεται πολύ creepy, είναι επειδή είναι creepy. Οι αιστείες που έχουμε είναι υπαγωγή. Καλά, ο Μάιλο τώρα θα πεθάνει, θα υποφέρει. Είναι σε new neighborhood, γι' αυτό κάνει έτσι. Μάιλο, τι θα γίνει τώρα. Έχουμε δουλίτσα, παιδί μου, μπορούμε να πάμε να φάμε. Πώς θα φάμε, άμα αγαπηγίζεις, πώς θα φάμε. Οι αιστείες μας λοιπόν είναι υπαγωγικές και οι υπαγωγικές αιστείες χρειάζονται σκεύη τα οποία να είναι για υπαγωγικές αιστείες. Εμείς δεν ξέρουμε αν αυτά τα σκεύη που είχαμε τόσο καιρό είναι για υπαγωγικές αιστείες. Θα το μάθουμε αμέσως τώρα όμως. Πώς την αναλάβω? Πάτα το power. Α, τι σημαίνει αυτό, δεν είναι υπαγωγική? Δεν είναι υπαγωγικό, μπάμπι μου? Την κάτσα με τη βάρκα μαγείας. Ωραία, πάμε συν. Α, στο συν από εκεί είναι ρε μπάμπι. Εκεί, άσε στο 6 ώρα, κάτσε να βάλουμε λάδι λοιπόν. Anyway, για να δούμε. Θα κάψει το λάδι, δεν θα κάψει το λάδι. Θα μάθουμε. Ήρθε η ώρα της κρίσης. Για πάμε. Μεγάλης κρίσης. Κρίση. Θα πεταχτούν όλα. Ου, μυρίζει. Μα, δεν πετάει, ρε. Πάμε
καλά. Και θα τα αφήσουμε να τηγανιστούν τώρα. Και τώρα έχει έρθει και η ώρα για τα νιώκι μας. Αχ, αυτά τα νιώκι πόσο τα λατρεύω, παιδιά. Κάνα όλα τα έκανα με βραστό νερό. Τι είναι, πού είναι. Έβαλα τα νιώκι. Το δείπνο μας είναι έτοιμο. Ανυπομονώ να μπει σε ένα πιάτο, να το φάω. Γιατί μόνο τα ευτράπελα που έχουν τύχει σήμερα, ειδικά μετά το τελευταίο. Νιώθω λίγο άχρηστη. Ξέρεις τι γίνεται. Είναι αυτό το ότι βρίσκεσαι σε τόσο καινούριο χώρο, με καινούρια εργαλεία. Γιατί ας πούμε εγώ, επαγωγικές εστίες για παράδειγμα. Δεν έχω ξανά χρησιμοποιήσει στη ζωούλα μου τη μικρή των 25 ετών τέλος πάντων. Είναι λίγο και το άγχος του που πρέπει να βγει τέλειο το βίντεο και λίγο ο Μιλερόσο και γιατί είναι όλα καινούρια και είναι όλα πεντακάθαρα. Και λίγο σε πιάνει αυτή η πανικούλα τέλος πάντων, αυτό το πανικούλα σε πιάνει. Με αποτέλεσμα να τα κάνεις όλα μπιπ. Ας σερβίρουμε όμως τώρα να φάμε, επιτέλους, τώρα που ηρέμησε και ο Μάιλο, γιατί και γι' αυτό μην νομίζετε, είναι αρκετά δύσκολο ρε παιδί μου να βρίσκεται σε ένα χώρο καινούριο, θέλει να εξερευνήσει, υπάρχουν σκυλιά στη γειτονιά και γαυγίζουν όλη την ώρα, οπότε και αυτός ένα απόφευκτα θα γαυγίσει και αυτός, γιατί it's a new neighborhood, new babe in the hood. Ξέρω ότι θα πάρει καιρό αναπροσαρμογή, ότι θα γίνει όμως θα γίνει, τέλος. Ta-da! Dinner is ready! Ουί! Καλώρισα μου. Αυτό ήταν λίγο παιδί βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Χαίρομαι, μέχρι την επόμενη φορά να μου ξεχάσεις. Να κάνεις αυτό που αρέσει σένα και μόνο εσένα. Και εμείς θα ξαναπούμε πολύ 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 σύντομα. Φιλάκια! Γεια σας!